πρώτη φορά. Είναι αργία, μην ξεχνάς όμως σήμερα. Λοιπόν, Γιώργο μου, πάμε σε ένα νέο που μόλις κυκλοφόρησε και συζητιέται. Φαίνεται ότι τελικά η Kim Kardashian, ενώ προσπάθησε να γεφυρώσει τις διαφορές της με τον Kanye West, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία χωρισμού. Ακριβώς, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία χωρισμού. Αυτή τη στιγμή είναι πρωτοσέλιδο στο New York Post, στο Page 6, αλλά και σε άλλες εφημερίδες, στα sites δηλαδή. Είναι πραγματικά γεγονός, χωρίς το ζευγάρι, μετά από 6 χρόνια γάμου, παρέθηκε το 2014 σε μια τελετή που είχε, θα μπω στους πάντες τότε, στην Ιταλία. Τώρα όμως χωρίζουν γιατί οι διαφορές τους είναι αγεφύρωτες. Η Kim προσπάθησε πάρα πολύ να το βοηθήσει με τα mental issues που έχει, τα προβλήματα δηλαδή που έχει στο μυαλό του, με το να του παρέχει βοήθεια, να του στήσει σε ειδικούς. Εκείνος όμως έβαλε υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ, κάτι που την έκανε έξαλλη σύμφωνα με φήμες. Θεώρησε ότι διακομωδεί την οικογένειά της, ότι τη ρεζιλεύει τέλος πάντων. Εκείνος από την άλλη δεν αντέχει την οικογένεια, τον τρόπο που προβάλλεται στο reality, που έχει συνεχώς τα φώτα στραμμένα πάνω της, τόσο η ίδια όσο και η οικογένειά της. Δεν αντέχει την πεθερά, τη μητέρα, την Kris Jenner, την οποία τη χαρακτηρίσει η Kris Jong-un από τον Jong-un, τον δικτάτορα. Της έχει αλλάξει το όνομα και την αποκαλεί έτσι. Το βούτε σε διαζύγιο, εκείνη τον έχει στείλει στο... Τον έχει στείλει στο ράνσο του στο Wyoming. Εκείνος πήγε για τα γενέθλιά της τον Οκτώβριο μόνο μία μέρα στα νησιά της Αϊτή, εκεί που ήταν το γραφείο του Μάρλο Μπράντο και γιόρτασε τα γενέθλιά της. Πήγε πολύ αργά μέσα στη μέρα και έφυγε νωρίς το πρωί. Δεν ήθελε φωτογραφίες, δεν ήθελε να είναι στα stories της. Η κατάσταση φαίνεται ότι είναι εκτός ελέγχου. Έχουν ένα σπίτι μαζί στο Καλαμπάσα, το οποίο κοστίζει περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια. Το ανακαίνησαν και οι δυο μαζί και εκείνη θέλει να κρατήσει αυτό το σπίτι. Παρότι το κτίσμα ανήκει σε εκείνον. Αλλά φαντάζομαι ότι θα έχουν υπογράψει και προγαμιαίο συμβόλαιο, γιατί και αυτό είναι τεράστια ουσία. Αλλά επειδή μένει με τα παιδιά της, έχουν 4 παιδιά μαζί, 2 από έφερε στον κόσμο κανονικά ίδια και 2 που παίρνει τη μητέρα. Και τελικά χωρίζουν. Αυτό ήταν. Κρίμα, ναι. Γιατί φαινόταν σε αυτό το ζευγάρι ότι ξέρεις, ήταν ευτυχισμένοι και ήθελαν πάρα πολύ. Όταν υπάρχει θέμα με την πεθερά και τη λες Kim Jong-un. Καλά, η άλλη σου απαντάει, έχεις mental problems, αγάπη μου, κατάλαβες. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Έβγαλε ολόκληρο reality. Πόσα χρόνια ήταν το reality που κάνανε. Τώρα που τελείωσε... Το reality λοιπόν, ήταν 15 χρόνια. Είναι, τώρα είναι λοιπόν που τελείωσε και δεν θα έχει τόσο στραμμένα. Δεν εννοώ ότι δεν θα έχει στραμμένα, αλλά... Δεν θα έχει τις κάμερες από πάνω του. Κοίτα, reality είναι η ζωή τους, γιατί την προβάλλουν διαρκώς μέσα από τα social media. Και αυτό σκότωσε και το reality. Το ότι την έβαλαν διαρκώς μέσα από τα social media, οπότε ο κόσμος πια δεν είχε ενδιαφέρον να τη δει. Καλά, στο να σου πω κάτι. Δεν έχουν ανάγκη πια με τις επιχειρηματικές τους κινήσεις, παιδιά. Κόβει, πέφτει το δολάριο σύννεφο. Εγώ μπήκα σε ένα post, είναι 1 εκατομμύριο δολάρια. Ένα post. Το δολάριο πέφτει σύννεφο, αλλά θέλει να του πάρει το σπίτι που το ανακαίνισαν μαζί. Καλά, αφού μένει με τα 4 παιδιά τη. That's America. Welcome to America. Παγκοσμίως, όπου παραμένει η οικογένεια, η σύζυγος με τα παιδιά ή αυτός που έχει την επιμέλεια με τα παιδιά. Καλά, θα μπορούσε από ανωτερότητα να του πει πόσα ξόδεψε, αγάπη μου, για το ρημαντό σπίτι, 2 εκατομμύρια, πάρτα και αντεγιά. Πάντως, εγώ οπτικά δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το ζευγάρι, θεωρώ ότι ήταν ατέριαστο. Ναι. Και πιστεύω ότι θα βρει εκείνη κάτι. Γιώργο μου, προγαμιαίο δεν είχαν συνυπογράψει. Σίγουρα είχαν. Αλλά κάποια χρήματα τα οποία συγκεντρώνουν μαζί κατά τη διάρκεια του έγκαμου βίου τα μοιράζονται 50-50. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε για να προλάβουμε σύμφωνα με το νόμο της Καλιφόρνια.